Σε ένα διάκοπο αγώνα δρόμου για να σώσουν ορειβάτες και περιπατητές που παγιδεύονται στα ορεινά και τα φαράνια της Κρήτης, βρίσκονται κάθε καλοκαίρι πυροσβεστικές υπηρεσίες, δίνοντας μάχη με το χρόνο και τις εκάστοτε συνθήκες για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Σε καθημερινή βάση έχουμε εκδήλωση τουλάχιστον ενός ή δύο συμβάντων σε δύσβατες περιοχές, όπου μιλάμε για 2.000 μέτρα υψόμετρο. Οι επιχειρήσεις διάσωσης για Έλληνες και αλλοδαπούς πεζοπόρους αποτελούν μία από τις πιο δύσκολες πτυχές του έργου των ομάδων διάσωσης, που βρίσκονται σχεδόν καθημερινά σε κατάσταση συναγερμού, ιδίως τους θερινούς μήνες. Από 12 Μαΐου συγκεκριμένα, έχει επέμβει η υπηρεσία μας σε 12 διασώσεις, με 9 τραυματίες και ένα νεκρό. Μέσα στα τελευταία 7 χρόνια, σε δυστυχήματα που σημειώθηκαν με θύματα ορειβάτες πεζοπόρους, έχασαν τη ζωή τους 26 άνθρωποι. Σκεφτείτε ένας άνθρωπος που αιμορραγεί, που έχει χτυπήσει με ένα μηχανάκι. Σε 10 λεπτά θα έρθει το ασθενοφόρο, αν γίνει εδώ στο δρόμο. Αυτό στο βουνό θα κρατήσει μπορεί 3, 4, 5, 20 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αμέσως υπερπολαπλασιάσει το πρόβλημά μας. Από το 2015 έως το 2021 πραγματοποιήθηκαν 354 επιχειρήσεις στα ορεινά, οι οποίες απέφεραν τη διάσωση 202 τραυματιών. Το 2017 καταγράφεται η πιο μαύρη σελίδα στο ιστορικό των ορεινών διασώσεων. Τη χρονιά αυτή έχασαν τη ζωή τους 11 ορειβάτες. Εκτός ότι είναι πάρα πολύ επώδυνο, υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος για τη διασώση τους. Όπως εξηγεί ο Γιάννης Μπρομυράκης, το βουνό δεν συγχωρεί. Η παραμικρή απροσεξία μπορεί να κοστίσει ακριβά, ακόμη και σε έμπειρους ορειβάτες. Πάντα μαζί τους νερό, φαγητό για αρκετές ώρες, δηλαδή που να τους κρατήσει για αρκετές ώρες, και να έχουν πάντα μαζί τους GPS. Όχι μέσω εφαρμογής, αυτά που χρειάζεται, ας πούμε, σήμα κινητού που χάνεται σε πάρα πολλά σημεία. Ήδη με την έναρξη της θερινής περίοδου, οι επιχειρήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, εξαντλώντας μέσα και προσωπικό. Μόνο μέσα στην τελευταία εβδομάδα έχει χρειαστεί να στηθούν 4 επιχειρήσεις για τη διάσωση τουριστών που κινδύνευσαν σοβαρά. Χθες έληξε με αίσιο τρόπο η περιπέτεια 55χρονου στα ορεινά πάνω από τις Καμάρες, ενώ ένα 24ωρο νωρίτερα, με τη συνδρομή ελικοπτέρου, σώθηκε ζευγάρι ορειβατών από το Βέλγιο. Ένας 55χρονος και μία 52χρονη βελγικής καταγωγής, κάνοντας πεζοπορία, εγκλωβίστηκαν και ζήτησαν βοήθεια μέσω του 112. Και κινδύνεψαν με απώλεια της ζωής τους. Οι διασώστες πρέπει να πραγματοποιήσουν ορειβασία 5 ωρών, ήταν από τις πλέον δύσκολες, στα 2.000 μέτρα, πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Super Puma που κατέβηκε, για να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη ζωή. Ο Γιάννης Μπρομυράκης από την πλευρά του επισημαίνει το έλλειμμα ενημέρωσης προς τους ξένους επισκέπτες του νησιού. Πάντα να κινούνται με οδηγούς, με επαγγελματίες δηλαδή, και να κάνουν πράγματα που είναι στα μέτρα τους. Είτε από τα ξενοδοχεία τους, είτε στο αεροδρόμιο, είτε με κάποιο άλλο τρόπο, να ενημερώνονται και να έχουν κάποιες αρχές. Μιλώντας στην Κρήτη TV, ο περιφερειακός διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών ζητά σύνεση, προσοχή και κατάλληλη προετοιμασία σε όσους θέλουν να εξερευνήσουν τα ορεινά της Κρήτης.